Γιατί για να λέτε αυτό πρέπει να πείτε τώρα στην εκπομπή σε εμάς ότι αυτό θα στοιχήσει τόσο στον προϋπολογισμό και θα εξασφαλιστεί από εκεί. Αυτές οι πρακτικές να ανταγωνιζόμαστε σε δημαγωγία, σε λαϊκισμό το ένα κόμμα το άλλο, είναι αυτά έχετε που ίσχυαν στο παρελθόν. Με το λαϊκισμό. Έχετε μπερδέψει τη λαϊκότητα. Όχι, με τον λαϊκισμό. Δεν δέχομαι υποδείξεις από εσάς, κύριε Ανδρουλάκη. Εγώ δεν δέχομαι από ένα υπουργό της κυβέρνησης Καραμαλή που έφτασε στην Ελλάδα το 9 στο 16% έλλειμμα. Δεν δέχομαι εγώ προσωπικά. Εσείς που υποστηρίξατε τον πρωθυπουργό του υπάρχουν λεφτά. Είστε πολύ μικρός να μιλήσετε για τον Καραμαλή. Ακούστε, ο Παπανδρέου είστε πάρα πολύ μικρός να μιλήσετε για τον Καραμαλή. Να ποιος είναι ο λαϊκισμός. Να ποιος είναι ο λαϊκισμός. Να ποιος είναι ο λαϊκισμός. Έγραψε ο Παπανδρέου, ο Καραμαλής. Εδώ καταθέτονται όλα. Αυτός είναι ο λαϊκισμός. Ο Καραμαλής το έφερε. Αυτός είναι ο λαϊκισμός. Δύο άνθρωποι να ηρεμήστε. Όχι, αναπαράγεται μία λογική. Μέχρι το 2012 ξέραμε πάρα πολύ καλά. Μπορώ να συμπληρώσω τη σκέψη μου. Σας ακούω τόση ώρα, στο δεύτερο μέρος δεν μίλησα καθόλου. Πάω να μιλήσω και δεν μου επιτρέπετε. Ναι, αλλά να λέτε όχι άλλης ποιότητας, να λέτε δημοσιονομικού κόστου. Μάλιστα. Εγώ το χαρακτήρισα έτσι για να μην πω κάτι άλλο βαρύτερο. Λοιπόν, όταν εγώ κατηγορώ ως βουλευτής και όχι ως υπουργός, γιατί δεν είμαι, το ΣΥΡΙΖΑ ότι οι προτάσεις του για τον τομέα της υγείας στερούνται της αξιολόγησης της δημοσιονομικής του κόστους και από πού θα βρεθούν οι πόροι, δεν μπορεί να έρχεται εδώ πέρα ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και να προκαλεί τα κόμματα κραδένοντας μία πρόταση χωρίς να τη συνοδεύει το δημοσιονομικό κόστος. Θα καταδεχθεί στη Βουλή, μην την ψηφίσετε. Εγώ αντιστέκομαι, κύριε Ανδρουλάκη, σε αυτό το οποίο επιτρέψτε μου να σας πω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαρύτερους χαρακτηρισμούς, ότι είναι ανεδαφικό. Δηλαδή, το να υπόσχεστε κάτι για να ακούγεται ευχάριστα στον κόσμο, χωρίς να αναλαμβάνετε την ευθύνη να μας πείτε πόσο στοιχίζει. Στο ΠΑΣΟΚ χρεώνεται διαντήληψη. Κύριε Λικουρέτζο, ο υπουργός της κυβέρνησης Καραμαλή που το 9 διελειμμένη τη χώρα μιλάει για λαϊκισμό στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς που είστε το αντιμνημονιακό μέτωπο με πρόεδρο του Σαμαρά, αφήστε τους χαρακτηρισμούς. Αφήστε τους χαρακτηρισμούς. Αφήστε τους χαρακτηρισμούς. Το κόμμα το οποίο σε το 9 μια χρεοκοπημένη Ελλάδα και έστεισε το αντιμνημονιακό μέτωπο, ας αφήσει τους χαρακτηρισμούς περί δημαγωγίας και περί αλαϊκισμού. Αφήστε τα τώρα. Εσείς 16% πόσος χρόνος παραγωγικού διαλόγου. Πόσο χρόνο παραγωγικού διαλόγου κάνετε με το για μια αντιπαράθεση που έχει που ανοίξει το πρόβλημα. Παρακαλώ. Παράκληση. Είναι κοστολογημένη η πρότασή σας. Ακούστε, η πρόταση αυτή έχει κατατεθεί. Είναι μια πρόταση απολύτως κοστολογημένη. Έχει κατατεθεί και στο παρελθόν. Πόσο είναι, δείτε, πόσο είναι. Κουρέτζο, πόσο είναι το ύψος. Εδώ πρέπει να μιλάμε πρακτικά. Πρακτικά μιλάμε. Θέλετε πόσο μια συγκυβέρνηση. Ακούστε να δείτε. Πόσο κάνει είναι για να το μια συγκυβέρνηση δύο κομμάτων. Πόση τιμή έχει ο ανασφάλιστος. Είναι μια συγκυβέρνηση δύο κομμάτων. Πόση τιμή έχει ο ανασφάλιστος, ο καρκινοπαθής, ο ανήμπορος, ο άνεργος. Πόση τιμή έχει. Ακούστε, πείτε είναι μια συγκυβέρνηση δύο κομμάτων. Όχι, πέστε το, πόση τιμή έχει. Μπορούμε να πούμε όλοι και περισσότερα. Ο κύριος Ανδρουλάκης. Ακούστε, είναι μια συγκυβέρνηση δύο κομμάτων. Και γι' αυτό υβρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να βρεθούν. Διότι αποκαλύπτεται εδώ. Αυτή η πρόταση. Αποκαλύπτεται εδώ. Κάνω πολιτική κριτική. Προσπαθεί. Μισό λεπτό. Νίκο, αυτή η πρόταση είναι από το ΠΑΣΟΚ. Επίσημη, έτσι δεν είναι. Ακούστε, όταν λέει εδώ, για να καταλάβετε. Μισό λεπτό. Δεν είναι επίσημη πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μισό λεπτό. Να καταλάβω. Στην χορήγηση του ΕΚΑΣ χωρίς ηλικιακό όριο συνταξιούχους λόγω αναπηρίας και μετά υπάρχει ήδη. Να παράταση ζητάμε. Δηλαδή ο κύριος Νικουρέτζος εδώ πέρα βαφτίζει λαϊκισμό πράγματα τα οποία υπάρχουν και θέλουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν. Απλά δεν τα γνωρίζει. Και τα βαφτίζει λαϊκισμό. Έχετε μπερδέψει τη λαϊκότητα με το λαϊκισμό. Έχετε μπερδέψει τη λαϊκότητα με το λαϊκισμό. Μπροστά στην αγωνία σας, ουδέα ξαναδείτε Βουλή. Έχετε χάσει. Εγώ δεν είμαι βουλευτής. Στηρίζουν την κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι βουλευτής. Εσείς το φόβο που είχατε το 2010 και που κάνατε, μας κάψατε με τα δημοσιονομικά 5 χρόνια και λέγατε μετά και αντιμνημόνιο. Πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο. Υπάρχει εδώ μια αντινομία πάντως. Δηλαδή έχουμε το ΠΑΣΟΚ το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση. Έτσι, όχι τη στηρίζει, συμμετέχει στην κυβέρνηση. Εσείς τους λέτε κινδυνεύουν να μην ξαναμπούν στη Βουλή. Εμείς θέλουμε να μπουν στη Βουλή. Αυτοί να εργαστούν για να μπουν στη Βουλή. Εμείς θέλουμε. Θέλω να πω. Άμα δεν μπουν στη Βουλή. Είναι τρελό όλο αυτό. Καλά, ενδιαφέρει και κανέναν αυτό. Εδώ υπάρχει. Εμείς έχουμε μια συνεπή στάση εξ αρχής της κρίσης. Συνεπή στάση απέναντι στο ελληνικό λαό. Δεν κοροϊδέψαμε ούτε αντιμνημόνια, ούτε 17 δισεκατομμύρια στα ΖΑΠΕ που είναι ο κ. Σαμαράς. Ούτε αυτά που έχουν επιτύχει. Πήραμε το 12% λέγοντας την άδεια στον ελληνικό λαό. Το τι έκανε η δεξιά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι ψεκασμένοι είναι γνωστό. Ωραία. Λοιπόν, κάνανε τούμπες μετά και τώρα λένε άλλα. Δεν λέτε πάλι καλά που μας σώσατε. Δεν λέτε πάλι καλά που μας σώσατε. Λοιπόν, που έκανε ο Σαμαράς, τα είχαμε καταστραφεί τώρα. Ακριβώς θα είναι. Λοιπόν, παρακαλώ, μία κουβέντα. Μία κουβέντα. Να πει μετά ο κύριος Σβίτσας, γιατί είναι κρίσιμο να πω το εξής. Κύριε Λικουρέζο, μισό λεπτό. Να διακρίσουμε λίγο τον χρόνο. Έχουμε δύο λεπτά. Κοιτάξτε εδώ τη βούλα την κόκκινη. Ούτε 15 δεύτερα εγώ. Ούτε 15 δεύτερα. Πρέπει να μάθει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κάθε τροπολογία που καταδίθεται στη Βουλή χρειάζεται να συνοδεύεται από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Δεν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Λικουρέζο. Είναι ο Πασόκ. Έχει οικονομολόγους, έχει πρώην υπουργούς. Δεν φαντάζομαι ότι κάνατε μια τροπολογία. Πόσα θα κερδίσετε από το κόψιμο του ΕΚΑΣ στους ανάπηρους, πείτε μου. Πόσα θα κόψει λοιπόν το κράτος, πόσα θα ωφεληθεί το κράτος από το κόψιμο του ΕΚΑΣ στους ανάπηρους. Το φοβερό είναι. Επειδή μιλάμε τώρα, κύριε Οικονομία, κύριε Ανδρουλάκη. Είναι κάτι που υπάρχει και ζητάμε παράταση. Εντάξει, αν ο κύριος Λικουρέντζος δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να συνιστεί για τους αναπήρους να υπάρχει αυτή η πολιτική, δεν μπορούμε να πούμε. Αφήστε τα μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας σε μένα τώρα. Είμαστε άλλης κοινωνικής και πολιτικής ευαισθησίας. Αφήστε σε μένα τώρα. Υπάρχει. Ομοίως και για την κυβέρνηση. Εμένα με ενδιαφέρει η κυβέρνηση. Τώρα ας τσακώνονται μεταξύ τους και θα βρουν. Είναι δικό σου. Όχι, όχι, όχι. Θα χάσετε και το κοινό. Όχι, ρε, αλίμονο. Λοιπόν, λέω, ας πούμε, κάτω από ποια δημοσιονομική μελέτη, ας πούμε, έφτασε η φαρμακευτική δαπάνη 5,3 δις. Και κάτω από ποια δημοσιονομική μελέτη πέρασε χτες το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, νόμος ο οποίος δίνει στους εθνικούς εργολάβους μέσα στη λογική των επόμενων δύο χρόνια 2,2 δις. Για να μας εξηγήσουν αυτά. Γιατί ξέρετε, άκουσα και τον κύριο Δέλγια στη Βουλή. 3,124. Ναι, είναι μετά. Να μην γίνουν δρόμοι. Όχι, δεν είναι το θέμα. Μην παίρνει, μην το πα προσωπικά. Μην το παίρνει πέρα, γιατί δεν είναι μόνο. Άκουσα εχθές. Ναι, αλλά θα βάλει διόδια στην Κηφισιά και στον Άγιο Στέφανο. Νομίζω. Δεν ξέρω αν θα βάλει διόδια. Θα βάλει. Μα θα βάλει. Και 60% αύξηση των διόδια. Να μην γίνει δρόμο. Νομίζω. Τι πλέκεις τώρα, εγώ σου είπα εγώ να μην γίνω. Αλλά όπου μιλάμε για τους ανάπηρους, να δούμε και κάποιους εργολάβους. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην κοιτάμε, να κοιτάμε τους εργολάβους και να μην... Δηλαδή ο ανάπηρος να μην πετάει, να πετάνει. Έμα αυτό λέει, μην πάμε στην άκρη. Ο προϋπολογισμός των συμβάσεων παραχώρησης ήταν περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσα στα 2 με 2,5 δις. Τα οποία ήδη έχουν εισπράξει. Από όσο ξέρω, κύριε Βίτσα, ήδη έχουν εισπράξει. Από έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Ή κάτω από τι καταγγελίες. Δεν τα κάνει η Ελλάδα τι καταγγελίες. Κοιτάξτε, το να λέμε ότι οι δρόμοι στην Ελλάδα έχουν κόστος εξαπλάσιο από ότι οι δρόμοι στην Ισπανία. Να λέμε ότι σε αυτή την τραγική κατάσταση στην οποία είναι ο ελληνικός λαός και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στο τραπέζι ο οποίος να διαφωνεί σε αυτό το πράγμα για μια ειδική κατηγορία. Δίνονται χρήματα και πάρα πολλά χρήματα. Να λέμε ότι στην ειδική κατάσταση ξέρω, δίνουμε 400 εκατομμύρια το χρόνο για την υποτιθέμενη πράση, το υποτιθέμενο πράσινο ρεύμα. Πάει και πάει λέγοντας. Αν προχωρούσαν αυτά τα έργα, ότι δεν απορροφούμε τα κοινωνικά. Καλά, άσε τα έργα. Άσε τα έργα. Δεν δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Αποφασίστε τελικά τι θέλετε να κάνετε. Εγώ θέλω να πω. Επί του θέματο τη προτάσεω του κύριου Ανδρουλάκη. Μα είναι ένα γνώμο και ζητάει ο κύριο Ανδρουλάκη. Παρά να τα στηρίξετε. Είναι λογικά εδώ να στηρίξετε. Για ποιο λόγο να μην τα στηρίξετε. Πείτε δημοσίως, είναι αυτή όπως δημοσίως, εμείς στηρίζουμε την πρόταση του Πασόκ. Δεν τη στηρίζει και δεν τη φέρνει ο υπουργός. Τι λέτε, δεν τη φέρνει ο υπουργός. Δεν την κάνει δεκτή ο υπουργός. Να τελειώσω το προηγούμενο. Υπήρξε, δείξατε εσείς. Και ο υπουργός Πασόκ είναι ο κύριος. Έτσι δεν είναι κάτι άλλο. Δείξατε εσείς, όπως και όλες οι εκπομπές, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, να πηγαίνει να κάνει τα εγγένεια των νέων έργων πέρσι. Το δείξατε. Έγιναν τα νέα έργα. Όχι. Είπε ο κύριος Χατζηδάκης στον περσινό προϋπολογισμό ότι 46 τράπεζες θα συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί το ξαναφέρνει τώρα. Μα δίνονται τα λεφτά να γίνουν, λέτε να κακώς γίνουν. Δεν γίνονται, λέτε κακώς δεν γίνονται. Να σας πω. Η διαδικασία, επειδή είναι πάρα πολύ απλή, δεν μπορεί η διαδικασία να θίγει. Είναι ενδιαφέροντο θέμα, θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Γιατί είναι 51. Όχι, Παύλο, σε παρακαλώ. Μισό τόσο. Άκουσε με τόσο. Δεν έρχεται η τροπολογία του Πασόκ. Αλλού είναι το θέμα. Δεν έρχεται η τροπολογία του Πασόκ και έρχεται άλλη τροπολογία η οποία χαρίζει πρόστιμα σε ανθρώπους που έχουν σχέση με φόρο διαφυγή. Να λοιπόν, τα λέτε ευχαριστούμε αυτά, για την παρουσία σας εδώ, κύριε Σαμαράς, τίποτα άλλο. Αυτό έπρεπε να κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό να εύχεστε. Και αν μπορείτε να τα λέτε.